νέος νόμος πλαίσιο επιταχύνει και ολοκληρώνει μια 20ετή πορεία ιδιωτικοποίησης των κατόνομα δημόσιων πανεπιστημίων, δηλαδή ολοκληρώνει την πλήρη μετατροπή τους σε πανεπιστήμια ανώνυμες εταιρείες. Με γενίκευση των διδάκτρων σε προπτυχιακό επίπεδο, με ξενόγλωσσα προπτυχιακά με δίδακτρα, μεταπτυχιακά με δίδακτρα, θερινά σχολεία με δίδακτρα, προγράμματα διαβίου κατάρτισης με δίδακτρα, εμπορική εκμετάλλευση όλων των υποδομών των δημόσιων πανεπιστημίων, των βιβλιοθηκών, της φοιτητικής λέσχης, των αμφιθεάτρων, των εργαστηρίων, την παραγωγή έρευνα κατά παραγγελία των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας με βιομηχανική έρευνα, βιομηχανικά διδακτορικά και προφανώς όλο αυτό το σύστημα της επιχειρηματικότητας επικουρείται από ένα νέο πλαίσιο διοίκησης, ιδιωτικονομικό, αυταρχικό, αντιδημοκρατικό πλαίσιο διοίκησης, με διορισμένα συμβούλια διοίκησης, διορισμένους πριτάνης, διορισμένους κοσμήτορες, διορισμένο εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος θα διαχειρίζεται τα έσοδα των πανεπιστημίων ΑΕ. Σήμερα η προειδοποιητική, με την προειδοποιητική αυτή απεργία, η πανεπιστημιακή κοινότητα, τα μέλη ΔΕΠ δηλαδή, οι διοικητικοί, οι εργαζόμενοι στις διοικήσεις του Πανεπιστημίου, το λοιπό διδακτικό, ερευνητικό προσωπικό και οι φοιτητές, δηλώνουμε την πλήρη μας αντίθεση στο σύνολο του κατατεθειμένου νόμου πλαισίου για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ζητάμε την άμεση απόσυρσή του. Υπενθυμίζουμε και διατρανώνουμε την άποψή μας ότι το πανεπιστήμιο το οποίο χρειάζεται η ελληνική κοινωνία είναι ένα δημόσιο δωρεάν δημοκρατικό πανεπιστήμιο το οποίο θα υπηρετεί την κοινωνική του αποστολή, δηλαδή την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές και στις φοιτήτριες και την παραγωγή νέας γνώσης, έρευνας δηλαδή και καινοτομίας, η οποία θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τις κερδοσκοπικές ανάγκες του κεφαλαίου.